πεταγμένων της ταινίας του Αλιμενίου, δώστε μας έτσι το στίγμα το οποίο μπορεί να χαρακτηρίσει όλα αυτά που είναι. Ναι, βάσει νόμου οφείλαμε να κάνουμε τον απολογισμό μας όπως προβλέπει ο νόμος. Επομένως, συγκεντρωθήκαμε και όχι για ένα χρόνο, ήταν για τα 3 χρόνια τα οποία πέρασαν στη διάρκεια που είμαστε εμείς σε περιφερειακή αρχή. Κάθε αντιπεριφερειάρχης ανέπτυξε το θέμα το οποίο όφιλε να πει και τι έχει κάνει μέχρι τώρα και από εκεί και πέρα ακούστηκαν οι απόψεις, θετικές ή αρνητικές. Θεωρούμε όμως ότι είχε καλή έκβαση το πράγμα, με την έννοια ότι αυτά τα οποία ακούστηκαν ήταν η πραγματικότητα, είναι τι είχαμε σκοπό να κάνουμε όταν αναλάβαμε την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι πράγματι αυτά τα οποία ακούστηκαν ήταν για μας μια μπούσουλα η οποία θα τη χρησιμοποιήσουμε και για τα επόμενα χρόνια που πιστεύω ότι θα είμαστε στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. Τι ήταν αυτό που είχατε βάλει μέσα στο σχεδιασμό τριετίας και το οποίο δεν έγινε? Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συνεχίσαμε βέβαια τα έργα τα οποία είχαν ξεκινήσει από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Όλα τα έργα τα οποία εμείς είχαμε σαν στόχο και για τυχείο θα έλεγα ήταν βασικά 3 πράγματα τα οποία, όπως ξέρετε, είναι το Σκόρης Γεφύρη, το νοσοκομείο, το λοβοκομείο, όλα αυτά τα οποία έχουν δρομολογηθεί, ειδικά το θέμα του φράγματος Σκόρης Γεφύρη. Είμαστε στο τέλος, πιστεύω ότι από τον Μάρτιο-Απρίλιο και μετά θα παραδοθεί, θα γίνουν τα εγγένεια. Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα έχουν δρομολογηθεί με τον τρόπο τον οποίο είχαμε υποσχεθεί στους χιώτες ψηφοφόρου. Άρα δεν έμεινε δηλαδή κάποια εκκρεμότητα. Κοιτάξτε, τα έργα για να... ξέρετε ότι τα έργα για να γίνει ένα έργο μάλλον χρειάζεται πάρα πολύ χρόνο, ειδικά στο δημόσιο υπάρχουν τόσοι νόμοι, τόσες αντιδράσεις που καθυστερούν πάντοτε κάποια σκέψη, κάποιο έργο το οποίο είναι σε εξέλιξη. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, δεν έχουμε βγει έξω από τα προβλεπόμενα χρονικά όρια, ας πούμε, στο αεροδρόμιο, στην παράκαμψη του δρόμου. Αντιθέτως, μπορώ να πω ότι άλλοι είναι αυτοί οι οποίοι μας καθυστερούν. Τέτοιου είδους καθυστερήσεις θα υπάρχουν και πιστεύω ότι πάντοτε υπάρχουν εμπόδια τα οποία όμως προσπαθούμε να τα παρακάμψουμε. Έτσι όπως το είπατε, με δεδομένη και την παράταση που ζητάει ο Δήμος Χίου για την ολοκλήρωση της χρήσης, η οποία πήγε στο Μάιο τώρα, σας τι προβλήματα σας δημιουργήσουν εκ τέλους του έργου? Κοιτάξτε, εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε να έρθει η ένωση δηλαδή των τυχείων τα οποία έχουν κατασκευάσει στο περιφερειακό του αεροδρομίου, να ενωθούν δηλαδή για να αρχίσει η λειτουργία του εξωτερικού δρόμου από το αεροδρόμιο. Από ό,τι ξέρω, έχουν γίνει όλες οι προβλεπόμενες εργασίες και αντιλαμβάνεστε ότι αν η χρήση του δεν λειτουργήσει σωστά, εμείς δεν μπορούμε να κλείσουμε τον δρόμο. Δηλαδή, τώρα που είναι ένα ρεύμα κυκλοφορίας, δεν μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις σε άλλες κυκλοφοριακές, ούτως ώστε να προχωρήσετε κι εσείς το έργο? Εντάξει, το έργο, επαναλαμβάνω ότι έχει λίγο πολύ, έχει προχωρήσει, είναι μέχρι τον Νοέμβριο να γίνει η παράδοση. Παρά τα αυτά, μπορώ να πω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, έχουμε δηλαδή προχωρήσει πάρα πολύ. Όμως δεν μπορεί να έρθει η ολοκλήρωσή του. Είπα προηγουμένως ότι πρέπει να ενωθούν τα 2 τυχεία τα οποία έχουμε φτιάξει από την παραλιακή με την πλευρά του αεροδρομίου. Δεν μπορεί να κλείσει αυτό ο παλιός δρόμος, δηλαδή το εξωτερικό που υπήρχε του αεροδρομίου, γιατί ακριβώς δεν υπάρχει άλλη παράκαμψη. Αυτή τη στιγμή η χρήση του δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να πάει ο κόσμος να οδηγηθεί από πουθενά.